εξηγήσω στους πολίτες. Δεν δικαιούνται να κυκλοφορεί έξω από τα σπίτια της ή να κουβαλάει στην πλάτη του διάφορα κοσμητικά επίπεδα, τα οποία δεν μας τιμούν το όριστο. Τα λιμπάκια της δεν έχουν αποσυνδέσει. Πολύ δύσκολο. Δεν μας τιμάται. Καλά είναι να εξαλείψουν αυτά. Στο διάστημα αυτό που κουβαλάει και τελειώνει. Εγώ ήταν να είμαι ο Δήμαρχος σήμερα εδώ, δεν ξέρω γιατί ενθουσιάζει. Ήμουν φίλος του, είμαι φίλος και θα παραμείνω φίλος του. Εκλέχθηκε 4 χρόνια μαζί του, δεν ακολουθώ τον δρόμο της ανεξαρτησίας, ακολουθώ τον δρόμο της παρέντησης για να διάσει θέση να πάρει έναν συνεργάτη, να τον βοηθήσει γιατί μόνο δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Και δεν μπορώ να ανοιχτώ και με μια κατάσταση που διότι με τα παιδιά αυτές και με γενιά μου τα και πολλά και διάφορα άλλα. Είναι πολύ ήλιο που με αναγκάζουν σήμερα να βρεθώ. Δεν είναι δικαστική λόγη που μερικοί υποτηρίζουν. Έχω μια περιπέτεια 12 χρόνια δικαστική, έχω πέρα 5 χρόνια. Σήμερα που μιλάμε, ούτε στέλνεις του δικό δικαιωμάτου έχω, ούτε ποινικό πετρόλαιο που δεν έχω, είναι καθαρό για όπως πιστεύω περισσότεροι. Δεν δικάζει για πειθαρχικά από 4-40 χρόνια, ούτε ποινικά. Δεν κατηγορήθηκα 40 χρόνια ποτέ για σκάνδαλα οικονομικά που αφορούν την νότη της Ειδήμους και κατ' επέκταση και προσωπικά η αρρωσφέτεια παράδειγμα ή παράδειγμα. Αισθάνομαι ότι φεύγω, ότι έβαλα ένα λιδαράκι εγώ στην τοπική αυτοδιοίκηση, φεύγω με το κεφάλι μου, όποιος έχει κάτι να με κατηγορήσει να το πει πάντα κάρτα μπροστά, δεν τα πω ειδικά και προσωπικά για τον καθένα, κατηγορήθηκα, καθαιρέθηκα, με στείλαν τα δικαστήρια για την ασφάλεια, αγώθηκα, δικαιώθηκα, ας τους κρίνει ο Θεός. Εγώ έρχομαι, όπως είπε ο Θεός, να μου δώσει μέρες μήνες στην χρόνια αυτό και την ίδια αυτός, να γίνει ισχύει αυτό και για εσάς. Για όλους τους δικαιώτες που δεν κατάφερα και έτσι κανένα. Σας χαιρετώ, ευχαριστώ πολύ που με ανοιχτήκατε. Έχω να πω πράγματα και λοιπόν δεν ψάχνω το καμπάνω. Έχω να πω πολλά πράγματα. Δεν θέλω όμως να χαλάσω την πορεία της Δημαρχίας, Δήμου γενικά, του Δημοτικού Συμβουλίου, γιατί θα δημιουργήσω προβλήματα που δεν κάνω να δημιουργήσω τώρα. Είναι δύσκολα τα χρόνια, δύσκολη κρίση. Δεν είμαι ευχαριστημένος από την τόση κατάσταση. Παρ' όλα αυτά όμως θα είμαι δίπλα, άμα την εμπειρία που έχω 40 χρόνια κάτι χρειαστεί τη διοίκηση και νομίζω ότι θα βάλω ένα ταράκι, θα είμαι πρόθυμο να το βάλω. Φεύγω όμως πικραμένος από τη σύνθεση της πλειοψηφίας αλλά και αντιπολίτευση. Δεν έχει ασκούσει και δεν έχει ξάξει καλά τα καθήκοντά του. Σας χαιρετώ και ευχαριστώ για την ανοχή σας. Καλή επιτυχία στο έργο σας. Όλους σας, αν επικράτη και σας πήγαμε εγώ σας ζητώ συγγνώμη, δεν θέλω να μην τη συγγνώμη γιατί και κάτι άλλο υπόθηκε από αρχηγούς. Κάποιος που αντέχθηκε 7 χρόνια και κάποιος δεν μου αντέχθηκε ούτε 7 μήνες. Όλοι ο Δήμαρχός μας θα απαντήσει σε αυτό, εγώ απάντησα και μάλιστα υπόθηκε δημόσια ότι εγώ είχα ιδιαιτερότητες και επιστρέφω και επιστρέψω όλο αυτό, ούτε είχα, ούτε έχω, ούτε θα έχω ιδιαιτερότητες ποτέ. Είμαι αγνώστης, είμαι αληθινός, είμαι όπως επιτρέπετε, ό,τι έχω να πω, του λέω πάτσα κάρτα, δεν κρίνω τίποτα. Λυπάμαι πολύ, δεν είσαι κανένας, λυπάμαι από όσους έχω βγάλει, δεν πήγα στο σπίτι μου, ποτέ. Όλοι τους είπα να κατεπαράζουν στο σπίτι μου. Όλοι με παρακαλέσαν να κατεπώ μαζί τους. Ό,τι μπορούσα να κάνω, τους βοήθησα. Χάρηκα τον ίδιο Υπάρχουν, υπηρετήσατε όπως υπηρετήσαμε τα θετικά τους, τα θετικά τους. Καλά τα κάνουμε, να μην χαρακτηρίζουν κάποιον οικογενειάρχη που είναι 3 παιδιά, που είναι 7 κόρια, που είναι επιχειρηματία στα ζωή και δεν τους αντιλώμασε κανένα. Θερμή παράδειγμα και κύριε Νατάλη, δεν σας αποκάλεσε από ποτέ κομμουνιστή, σας αποκάλεσε κάποιος που του κάνατε αντιδήμαρχο και σας είπε και καταπιάνετε. Σας ευχαριστώ πολύ, τα υπόλοιπα να πούμε και εγώ. Ο κομμουνιστής είναι τιμή. Είναι τιμή και λύθη να πολύ κυριακή που θα χρειαστούν να κάνετε κάποια αίτηση θα χρειαστούν να κάνετε για τους τεχνικούς λόγους. Δεν πρέπει να γίνει και μια ενότητα. Καταλάβεις από τα χρονιά, καταργείται από όλες τις κοινές και ευχαριστώ που καθήκησα του Συμβούλου και του Άρασα Κυπές, δεν μπορώ να τα πιστεύω στους προσώσεις. Δεν χρειάζεται να κάνετε αίτηση, αυτό που κρατάει στα πρακτικά την παρέμβαση. Τα πρακτικά, δεν ακούγεται τι λέει στο μικρόφωνο. Ο κ. Κυριακή δεν χρειάζεται να κάνει ένα παρέμβαση γιατί ισχύει από τα πρακτικά της εμπορίας. Εγώ δεν κατάλαβα κύριε Πρόεδρε, γιατί για λόγους υγείας έκανα κάποιες
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,